Φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, στην Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία, καλώς ήλθατε στη χριστουγεννιάτικη εκπομπή «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα 2020». Αυτή η δύσκολη χρονιά για την ανθρωπότητα μας αποχαιρετά και στη θέση της έρχεται επιτέλους η ελπίδα. Σε πείσμα των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνει ο πλανήτης, οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες γιορτάζουν διαφορετικά από τις άλλες χρονιές τα Χριστούγεννα και τον ερχομό του νέου έτους. Έτσι και εμείς, στα δορυφορικά κανάλια του Αντένα, παρά τις αντίξωες συνθήκες, διοργανώσαμε για 13η συνεχόμενη χρονιά τον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα». Όπως και ο διαγωνισμός μας, έτσι και η εκπομπή που ετοιμάσαμε φτιάχτηκε αποκλειστικά για εσάς, τους Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό. Την αφιερώνουμε σε όλους εσάς, τους μικρούς ζωγράφους, αλλά και τους καθηγητές και τους γονείς σας, που σε μια τόσο δύσκολη χρονιά βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία ο αγαπημένος μας χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός. Τα δορυφορικά κανάλια του Αντένα επισκέφθηκαν διαδικτυακά εφέτος σχολεία της Αμερικής και της Αυστραλίας που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και γέμισαν χαρά, συνομιλώντας με τους μικρούς ζωγράφους και το διδακτικό προσωπικό. Τα βραβευμένα σχολεία Holy Trinity και Socrates Academy στη Βόρεια Καρολίνα συμμετείχαν με χαρά και εφέτος στο διαγωνισμό. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τον Αντένα Σελετάιτ και ιδιαίτερα τον αγαπητό μας κύριο Τσίτσα για την ευκαιρία που μας δίνεται και φέτος πάλι να παρουσιάσουμε την προσχολείο μας και ιδιαίτερα να παρουσιάσουν οι μαθητές μας τις ικανότητες και τις ιδέες τους πάνω σε ένα χαρτί όσον αφορά τα Χριστούγεννα που έρχονται και που έρχονται κάθε χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντένα προσωπικά, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του για την ευκαιρία που μας δίνει να γνωστοποιήσουμε, να γνωρίσουν και άλλους κόσμους εδώ και στην Ελλάδα το ελληνικό μας σχολείο για τις προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά μας, οι γονείς ιδιαίτερα, οι ιερείς μας, το κοινωνικό μας συμβούλιο, για την προσπάθεια που κάνουμε να καλλιεργήσουμε την ελληνική μας γλώσσα, να τη διατηρήσουμε και να την προωθήσουμε σε παιδιά όχι μόνο δικά μας, αλλά και παιδιά από όλο τον κόσμο. Είναι η δεύτερη χρονιά, όπως είπα, την ανακοίνωση του διαγωνισμού την υποδέχτηκαν και όπως το βλέπετε και εσείς με μεγάλη ιδιαίτερη χαρά. Είναι πολύ ενθουσιασμένα για αυτό που κάνουμε. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενα, τα βλέπετε τα χαμόγελά τους. Η δασκάλα, η εκπαιδευτική μας πάλι επίσης, η προσοντούχη εκπαιδευτική μας, ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την οργάνωση που κάνουμε και για την αποστήριξη που έχουμε στο σχολείο μας. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλους τους υποστηριχτές του ελληνικού μας σχολείου. Το Σάρλοτ είναι μία από τις μεγαλύτερες, είναι μία η 16η μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, οι πρώτες αεροπορικές αερογραμμές και οι δεύτερες σε financial institutions. Θα χαίρομαι πάρα πολύ που υπηρετώ αυτή την κοινότητα και τους γονείς, οι οποίοι πραγματικά και το Σύλλογο των διδασκάλων και καθηγητών και επίσης τον κόσμο μας, τους υποστηρικτές μας, αυτούς οι οποίοι κρατάνε το σχολείο μας ψηλά. Και εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να υπηρετώ και να κάνω ό,τι μπορώ για να το σχολείο αυτό να διακρίνεται πάντα. Και θέλω να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα 5 οργανωμένα ελληνικά απογευματινά σχολεία στην Αμερική. Αν θέλετε να σας πω και την Ακαδημία Σοκράτη, είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία στην Αμερική. Η National Blue Ribbon School βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 1% ανάμεσα σε όλα τα σχολεία της Αμερικής, ιδιωτικά, δημόσια και charter σχολεία. Είναι η πρώτη χρονιά που μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω. Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα όταν τους το είπα και κάναμε και ένα μάθημα και δείξαμε κάποιες ζωγραφιές να πάρουν μια ιδέα και βάλαμε και κάποια κάλαντα, συνενιάτικα, έτσι για την
γιορτή. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Ζωγράφισα την γέννηση του Χριστού στην Φάνη, γιατί είναι το πιο σπουδαίο πράγμα για τα Χριστούγεννα. Είναι η στάση του Χριστούλη και το έλατο. Εγώ ζωγράφισα μια οικογένεια στα Χριστούγεννα, όλοι χαρούμενοι. Έχω ζωγραφίσει ένα ζωγινάτικο δέντρο και το Άι Βασίλη. Εγώ ζωγράφισα ένα δέντρο, τον Άι Βασίλη και εμένα. Εγώ έκανα την σπίτι μου, αλλά δεν μπορώ να πάει τη γιαγιά μου το σπίτι εδώ. Αλλά έκανε το σπίτι μου και έχω μια cookies για το Santa και το γάλα. Θέλω να σας ζωγραφίσω του Άγιο Βασίλη το καπέλο. Εγώ ζωγράφισα που έχει το Χριστούγεννα, το Χριστούλη και το Άγιο Βασίλη και είναι το Χριστούγεννα το δέντρο και έχει δέντρα έξω και είναι αστέρια πάνω. Εμείς ζωγραφίζουμε το σπίτι μας όταν είναι το Χριστούγεννα. Έκανα τον Άγιος Βασίλης γιατί μου αρέσει τον Άγιος Βασίλης και είναι Χριστούγεννα. Christ being born. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουν τα παιδιά. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί βλέπω τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν και με τον οποίο εκφράζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενδυναμώνει την όλη εικόνα του σχολείου. Τώρα μιλάμε για ένα σχολείο ομογενειακό στην Αμερική, που φτιάχνει κάτι, ζωγραφίζει κάτι, αυτό θα περάσει σε όλη την ομογένεια, σε όλους τους Έλληνες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουν καθημερινά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να το συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι τους άρεσε πάρα πολύ και σε εμάς άρεσε πολύ γιατί ήταν διαφορετικό. Ωραία. Επίσης, σημαντική είναι και όλη αυτή, ας πούμε, η συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο, η συνεργασία αυτή η απόψινη. Πιστεύω ότι του χρόνου, μετά από αυτό που έγινε σήμερα, θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Φυσικά, αν το επιτρέψουν και οι συνθήκες που επικρατούν. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πέρσι τα παιδιά ήταν μέσα στην τάξη όταν το κάναμε, οπότε ήταν πολύ πιο άμεσο. Και φέτος ήμασταν λίγο ανήσυχοι να δούμε πώς θα το δούνε. Αλλά όπως είδατε κι εσείς, ενθουσιαστήκανε, τους άρεσε πάρα πολύ. Θέλανε να συμμετέχουν, όλοι γελαστοί. Και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Βρεθήκαμε όλοι μαζί, πολύ εκπαιδευτικοί μαζί, πολλά παιδιά μαζί και κάναμε κάτι πολύ όμορφο, πιστεύω. Thank you.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη και καταφέρατε να φέρετε όλα τα παιδάκια μαζί και κοντά. Όπως είπα, δεν έχω συμμετέχει πάλι στο παρελθόν, οπότε δεν ξέρω τι έγινε πέρσι και πώς πήρανε μέρος, αλλά είναι μια υπέροχη ιδέα και τα παιδάκια ήταν πάρα πολύ χαρούμενα και το χαμόγελο τα λέει όλα. Αυτό που κάνει ο Αντένα, θέλω να πω, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε και ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά που είχαμε την ευκαιρία που ο Αντένα έφερε κοντά το σχολείο στην Ομογένεια αλλά και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς τη δικιά σας την συμμετοχή, χωρίς τη δικιά σας επιθυμία να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, η τηλεδιάσκεψη μπορώ να πω, έτσι ώστε τα παιδιά μας να αισθάνονται τόσο χαρούμενα για να εκφράσουν πάνω σε ένα χαρτί τα αισθήματά τους, τις ιδέες τους, το τι σημαίνει Χριστούγεννα για αυτά. Τα Χριστούγεννα για αυτά σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα, κύριε Τσίτσα, και θα ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα, διότι αυτό που κάναμε πριν τον κοροναϊό, το κάναμε στην εκκλησία μας, μέσα στα κοινωνικά μας κτίρια. Φέραμε τον Άγιο Βασίλη, φέρανε τα δώρα κτλ. Αυτό που κάνατε εσείς είναι το μεγαλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή που κάνατε στα παιδιά, που κάνατε σε εμάς στο ελληνικό σχολείο και στην ομογένειά μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Χίλια ευχαριστώ. Ειλικρινά, αυτό που λέω το πιστεύω και πιστεύω και εσείς να το αποδέχεστε. Τα παιδιά μας εκμυστηρεύτηκαν τι ζήτησαν να τους φέρει ο Άγιος Βασίλης. Θέλω ο Άγιος ο Βασίλης να μου φέρει μία κιθάρα και ένα τηλέφωνο γιατί μου αρέσουν πολύ τα καινούργια τηλέφωνα και μου αρέσει πολύ η μουσική. Θέλω ο Άγιος Βασίλης να με πάρει μολύβια για να ζωγραφίζω. Εγώ φέτος θέλω το Άι Βασίλης να μου φέρει Suspend, είναι ένα παιχνίδι που μου αρέσει. Εγώ θέλω το Άι Βασίλης να μου φέρει βιβλία για εγώ να διαβάσω. A pair of roller skates. I want a new iPad and maybe some more Xbox games. Παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε φέτος, που δεν μπορέσαμε να είμαστε στην τάξη μαζί με τα παιδιά, καταφέραμε, παρότι έχουμε αυτό το κλίμα, το κορονοϊό, τις δυσκολίες, τις ανησυχίες που έχουν όλοι και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Καταφέραμε να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί με αυτόν τον διαγωνισμό, να φέρουμε θετική ενέργεια και να βγάλουμε μια πολύ όμορφη δουλειά, μια πολύ ωραία εικόνα προς τα έξω, να δούμε πόσο πολύ το αγάπησαν και τα παιδιά και πιστεύω ήταν κάτι πολύ σημαντικό για το σχολείο μας. Ήτανε μια πολύ όμορφη νότα τώρα σε αυτόν τον καιρό. Βλέπουμε ότι μέσα από τις ζωγραφιές όλα τα παιδάκια δείξανε το θετικό κλίμα που θέλουν να κυριαρχεί αυτές τις μέρες. Αφήσαμε λίγο τον κορονοϊό στην άκρη και τις σκέψεις μας για αυτό το θέμα όχι μπροστά μας εδώ πέρα. Η ζωγραφική, όπως και άλλες τέχνες μπορούν να δώσουν έτσι πολύ αγάπη και να δείξουμε τα συναισθήματά μας και αυτό έδειξαν και τα παιδάκια μέσα από τη ζωγραφική. Είδαμε ότι όλα τα παιδιά είδαν το όμορφο κλίμα των Χριστουγέννων, ζωγραφίσανε τον Άγιο Βασίλη και τι δώρα θέλουν να τους φέρει. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό να μπορέσουν να εκφραστούν μέσω της ζωγραφικής. Θέλω να μου φέρει ο Άγιο Βασίλης ένα pogo stick. Γιατί μου αρέσει να παίζω στα pogo sticks. Θέλω ένα iPad για το σχολείο. Εγώ θέλω να πάρω ένα καινούριο ποδήλατο. Ο Άι Βασίλη θέλει να μου φέρει ένα PS5. Εγώ θέλω ο Βασίλης να μου φέρει ένα iPad case, ένα καινούριο και πιτζάμες.
Εγώ θέλω την Άγιο Βασίλη να φέρει μια ποδήλατο και πιτζάμες με μπασκέτα το ποδήλατο. Εύχομαι αγάπη και δύναμη σε όλο τον κόσμο. Δύναμη για να το ξεπεράσουμε και αυτό. Εμείς οι Έλληνες άλλωστε περάσαμε πολλά και χαρακτηριζόμαστε από δύναμη. Τους εύχομαι λοιπόν ψυχική αντοχή. Και ψηλά το κεφάλι θα τα καταφέρουμε. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο στον καθένα. Περνάμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Τα παιδιά μας είναι online και προσβλέπουμε ότι θα τα φέρουμε πίσω ξανά μόλις περάσει ο κορονοϊός. Προσβλέπουμε λοιπόν σε καλύτερες και λαμπρότερες ημέρες, έτσι ώστε τα παιδιά που αυτή τη στιγμή αγωνιούν να έρθουν πάλι στο σχολείο μας, διότι δεν διδάσκουμε μόνο την ελληνική μας γλώσσα, τα ελληνοχριστιανικά μας ιδεώδη, όμως τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή παίρνουν την ευκαιρία in person στο σχολείο μας, παίρνουν την ευκαιρία να κάνουν socialize, να κάνουν κοινωνικές, να κάνουν φιλίες, οι οποίες παραμένουν αξέχαστες για όλη τους τη ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτά τα παιδιά αύριο θα είναι οι νέοι, οι γείτορες της ελληνικής μας κοινότητας εκεί και κάνουμε εμείς από την πλευρά μας και οι δάσκαλοι μας ιδιαίτερα, οι λειτουργοί αυτοί, οι οποίοι με αφοσίωση πραγματικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τι μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και χρόνια πολλά και εύχομαι ο Θεός να μας απαλλάξει από αυτή την πανδημία και να επαναφέρει πίσω τον κόσμο στις δουλειές τους, στις εκκλησίες τους και φυσικά τα παιδιά να ξανάρθουν, να ξανασμίξουν μαζί μας. Για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ κύριε Τσίτσα, ευχαριστώ τον Αντένα. Εγώ θέλω τον Κονούριος να φύγει να παίζω με την φίλη μου. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Εγώ θέλω αυτό το Χριστούγεννα να όλοι να έχουν φαγητό και να όλοι να έχουν καλά Χριστούγεννα. Εγώ θέλω το κορονοϊός να φεύγει και όλους να έχουν μια καλά Χριστούγεννα. Εγώ θα ευχηθώ αυτή τη χρονιά να έχουμε υγεία, γιατί πολλές φορές το λέμε και απλά το λέμε επειδή είναι μια λέξη που συνηθίζουμε, αλλά αυτή τη χρονιά πραγματικά είναι το μόνο που θέλουμε. Να περάσει ο ιός, να έχουμε όλοι μας υγεία και να είμαστε όλοι καλά με τις οικογένειές μας και τους συνανθρώπους μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον διαγωνισμό του Αντένα που μας έφερε κοντά, μας έβγαλε από τις άσχημες σκέψεις του κορονοϊού αυτό το διάστημα και να είστε καλά που μας δώσετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό αυτό. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Έχουν όλοι καλή υγεία και καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Εγώ εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Εύχομαι ότι όλοι θα είναι καλά και καλά Χριστούγεννα. Ο κορονοϊός έκανε την πορεία του, πρέπει να φύγει τώρα. Οπότε να μπορέσουμε να ταξιδεύουμε και εμείς στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, το καλοκαίρι θα μας έρθει. Και να έχουμε όλη υγεία. Μόνο αυτό εύχομαι. Υγεία. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Να το κορονοϊό να φύγει. I hope that everybody has a great New Year and Christmas.